Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με τα μεσονύχτιο. Όχι, με τα μεσονύχτιο δεν είναι, είναι όμως βραδινό. Έχω ξεβαφτεί, αυτό είναι το δέρμα, αυτή είναι the ugly truth, γυμνή αλήθεια. Γιατί θέλω να με δεις έτσι, διότι θα κάνουμε μαζί skin care και συγκεκριμένα θα κάνουμε μαζί μεσοθεραπεία. Ναι, στο σπίτι. Αν είναι για σένα η πρώτη φορά που το βλέπεις, πίστεψέ με, είναι και για μένα η πρώτη φορά που το κάνω. Για πάμε. Για πάμε. Σε έχω φέρει απελπιστικά κοντά για να βλέπεις απελπιστικά καλά. Την κάθε λεπτομέρεια. Listen to me carefully. Open αυτή. Εδώ έχω 3 προϊόντα. 2 σέρουμ, το πριν και το μετά και μία συσκευή η οποία ονομάζεται Derma Roller. Αυτή η συσκευή είναι μία συσκευή η οποία έχει ακίδες τιτανίου. Το συγκεκριμένο Derma Roller είναι το νούμερο 025. Βγαίνει και σε 0,50, βγαίνει και σε 1, βγαίνει και σε 2. Το 2 δεν είναι για το πρόσωπο, είναι για το σώμα. Το 0,25 είναι το μικρότερο δυνατό που εμείς τουλάχιστον έχουμε στην εταιρεία, στη Λαβιορόδο. Και το συγκεκριμένο μόνο κάνει και για την περιοχή γύρω από τα μάτια. Αυτό λοιπόν είναι μια συσκευή η οποία, εκτός από το γεγονός ότι βοηθάει τα προϊόντα, τα σέρουμ, τις κρέμες να εισχωρήσουν πιο βαθιά στις πιο βαθιές στιβάδες του δέρματος, το οποίο δεν μπορεί να συμβεί απλώνοντας ένα προϊόν με το χέρι. Εκτός λοιπόν από αυτό, κάνει το δέρμα σαν ένα, ας πούμε, μικροτραυματισμό. Μη ταραχτείς, δεν θα γιομίσεις αίματα, δεν θα γιομίσεις πληγές. Όταν λέμε μικροτραυματισμό εννοούμε το περνάει από πάνω με τις ακιδούλες και το ψιλοτριπουλακίζει. Αυτό τι κάνει, αυτό δίνει στο δέρμα μας τη δυνατότητα να υπάρξει κολαγόνο, άρα παράγεται κολαγόνο για να επουλώσει αυτό το μικροτραυματισμό και καταλαβαίνεις ότι το δέρμα μπαμπατσικεύει. Περίπου έτσι θα το έχεις στο μυαλό σου, αυτό κάνει. Βοηθάει στις πανάδες, βοηθάει σε δυσχρωμίες, πόρους, λεπτές γραμμές, βαθιές γραμμές. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε πάντα με το σέρουμ αυτό. Εάν δεν έχεις αυτό το σέρουμ, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο. Εμείς έχουμε στην εταιρεία συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούμε με το ντέρμα. Εγώ πήρα αυτά που είναι ειδικά φτιαγμένα για αυτό το λόγο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούν να φορεθούν και μόνα τους. Εγώ αυτό, ας πούμε, το υαλουρονικό, το φορώ και μόνο του κάτω από κρέμες και έχω πάθει πλάκα. Ξέρεις ότι έχω φορέσει άπειρα υαλουρονικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πλούσιο, νιώθεις ότι ενυδατώνει το δέρμα σου, του δίνει σφυγιλότητα. Απίθανο. Έχω καθαρίσει πάρα πολύ καλά το δέρμα μου με αυτό εδώ το σαπούνι από Lavie & Rose, το Dunky, το οποίο είναι με γάλα γαϊδούρας, είναι υγρό. Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσουν τα σαπούνια αυτά, τα οποία δεν έχω σταματήσει και να χρησιμοποιώ. Αυτό είναι όμως κάτι άλλο, ρε παιδιά. Είναι σε μορφή τζέλ, υγρό. Το βάζεις, κάνει αφρό όσο πρέπει, καθαρίζει απίθανο το μακιγιάζ, βγάζει ακόμα και το μακιγιάζ στα μάτια, δεν ψούζει, δεν ερεθίζει και δεν αφυδατώνει, το καταλαβαίνεις. Εάν είσαι, ειδικά αν είσαι εσύ εκεί που με βλέπεις έξω ξηρή, θα το αγαπήσεις, θα το παντρευτείς αυτό. Θα του περάσεις βέρα. Παίρνω λοιπόν το σέρουμ αυτό, το οποίο λέγεται Avant, στα ελληνικά το Avant είναι το πριν, το οποίο είναι ένα σέρουμ υαλουρονικού, είναι ορός προσώπου, αποτελείται από 4 διαφορετικά
τέσσερις διαφορετικούς τύπους υαλουρονικού οξέως, τα οποία τι κάνουν, δρούν και σε διαφορετικές τυφάδες του δέρματος. Καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δραστικό προϊόν. Βάζω λοιπόν, θέλω ελάχιστα, κοίταξε το, το βλέπεις, θέλω ελάχιστα. Βάζω λοιπόν ένα pump, άντε 1,5, και το πάω και το απλώνω παντού στο πρόσωπό μου. Το εναποθέτω, δεν το απλώνω. Δεν θέλω να μου απορροφηθεί, θέλω να μου απορροφηθεί με το derma roller μου. Δηλαδή θέλω να νιώθω πολύ υγρασία και αρκετό προϊόν. Παίρνω το derma, πάω και θέλω να δουλέψω, πάμε να δουλέψουμε λοιπόν, ξεκινήσουμε να δουλέψουμε το πρόσωπό μας σε περιοχές. Ξεκινώ ας πούμε από αυτή την περιοχή. Δουλεύω με κινήσεις ανωδικές, είτε κάθετες είτε οριζόντιες. Δεν πάω να κάνω τρελές κινήσεις, τώρα θέλω εδώ, μετά πάω παραδίπλα, γιατί όντως θα τραυματιστώ. Πάω λοιπόν και με κινήσεις ανωδικές, κάθετες ή οριζόντιες, κάθε περιοχή την περνάω με 4 με 5 φορές, δηλαδή 1, 2, 3, 4. Θέλω να σας πω ότι αν είστε πολύ, αν έχετε δέρματα πολύ ευαίσθητα που κοκκινίζουν, που έχουν ευριαγγείες, εάν, πάμε και στο μεσόφυλλο εδώ που σου φρώνω, γιατί ξέρεις είμαι θυμονιάρα, εάν έχεις ακμή, μην, όχι να το αγοράσεις, όχι να το κάνεις, μην το κοιτάξεις καν. Εάν έχεις ροδόχρους ακμή επίσης, μείνε μακριά του. Μιλάμε για δέρματα κανονικότατα που δεν έχουν κανένα θέμα, καμιά ευαισθησία. Μιλάμε για γάιδουρο δέρματα σαν τα δικά μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο το 0,25 είναι τόσο όσο. Δηλαδή δεν νιώθω κάτι το οποίο να είναι φοβιστικό. Η αλήθεια είναι είχα μια ανησυχία. Βλέπεις πόσες φορές θα περνάω, 4 με 5. Όμως δεν βλέπω κάτι. Να, εδώ έχω ένα σπύρου κλανά. Δεν θα πάω να το περάσω πάνω το σπύρι. Καταλαβαίνεις. Εδώ στις γραμμές. Ας πούμε, πάμε στη γραμμή. Πάμε και στην άλλη. Της λιένης σου λέει. Το υαλουρονικό απορροφάται. Πάει και μπαίνουμε στο δέρμα. Και δεν φτάνει που εισχωρεί αυτό σε στιβάδες. Γιατί είναι αυτό το προϊόν. Γιατί είναι τέτοιο προϊόν. Αλλά παίρνω και αυτό το οποίο εισχωρεί ακόμη πιο βαθιά. Νιώθω όντως ότι στο δέρμα έχει κάτι συμβεί. Δηλαδή δεν νιώθεις χωρίς τίποτα, νιώθεις ένα καψιματάκι, ένα τσιμπηματάκι παντού. Και συνεχίζεις και το κάνεις αυτό στις περιοχές λοιπόν που θες εσύ. Συμφωνούμε. 4, 5. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει αυτή τη διαδικασία, θα πάρω το άλλο το σέρουμ, το οποίο λέγεται Apre Platinum Serum, και θα το τοποθετήσω από πάνω με τα χέρια μου αυτή τη φορά, για να καταπραίνω αυτό που έχω κάνει, το δέρμα μου που έχει υποστεί αυτή τη διαδικασία της μεσοθεραπείας. Βάζω λοιπόν στα χέρια μου, αυτό έχει καλέντουλα, έχει χαμομήλι, είναι πάρα πάρα πολύ καταπραϊντικό, είναι επουλωτικό. Ήδη που το βάζω νιώθω μια δροσιά, νιώθω ότι κάτι γίνεται. Δεν ξεπλένεις φυσικά αυτό που έχεις κάνει, έτσι, αυτό μένει στο πρόσωπό σου και απλά συνεχίζεις με το άλλο σέρουμ. Αφού απορροφηθεί και αυτό, και αν δεν νιώσω αρκετά ενυδατωμένη, πάω και βάζω την κρέμα μου. Εμείς πάλι στην εταιρεία, θα σας πω, δεν δίνουμε όλες τις κρέμες για μετρό. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θα πάω να βάλω το σέρουμ της βιταμίνης α, το μπακουχιόλ, όχι. Δεν θα πάω να βάλω την Brilliant, που έχω εθισμό πράγματι, τέλος. Τη βγάζω εκεί λίγο-λίγο. Δεν θα τη βάλω γιατί έχει ρετινόλ. Θα βάλω κρέμες που είναι ανακουφιστικές, καταπραϊντικές. Η Sapphire, ας πούμε, συγκεκριμένα, είναι ιδανική για να τη βάλεις, εάν θέλεις, και από πάνω από το σέρουμ. Εγώ νιώθω πως θέλω να βάλω κάτι και πάνω από το σέρουμ.
Δεν θέλω πολύ, δεν θα παστωθώ, δεν θα βάλω πολύ. Όμως θα την πάρω αυτή. Πολυβιταμινούχα. Και θα πάνε όλα αυτά τα καλά που έχει να μπουν και να εισχωρήσουν μέσα στο δέρμα μου. Καλαβέ. Συγκεκριμένα, σε έχω ξαναπεί, Sapphire μπαίνει και κάτω από τα μάτια. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, τις περισσότερες τις βάζω και κάτω από τα μάτια, εκτός αν έχουν μέσα, ας πούμε, εντάξει, ρετινόλ, τον μπακουχιόλ. Σας υπενθυμίζω ότι όπου ρετινόλι στη λαβή σημαίνει μπακουχιόλ, η φυτική βερζιόν της ρετινόλης. Για τις αποστάσεις μου, έτσι, να τα πούμε λιγάκι. Πριν τα πούμε, να σου πω ότι αυτό μετά από κάθε εφαρμογή πλένεται με ζεστό χλιαρό νερό και το ψεκάζουμε με ενόπνευμα. Το αφήνουμε να στεγνώσει και είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση. Δεν νιώθω τίποτα άσχημο αυτή τη στιγμή στο δέρμα μου. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, νιώθω ότι έχει γίνει δουλειά. Νιώθω όντως πως τα προϊόντα έχουν εισχωρήσει μέσα καλύτερα. Νιώθω λίγο πιο ζέστη, ας πούμε, πιο καψιματάκι, γιατί έχει γίνει μια διαδικασία. Δεν νιώθω όμως τίποτα που να είναι φοβιστικό ή άσχημο. Επίσης θέλω να σου πω ότι αυτό τον ορό τον φορώ πολύ συχνά και κάτω από τις κρέμες μου. Έχω πάθει πλάκα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα σου πω επίσης ότι η Brilliant, η κρέμα με ρετινόλη που βάζω το βράδυ και μου τελειώνει, βλέπεις, με νύχια και με δόντια λίγο, μυρίζει από άλλο πλανήτη, δηλαδή θέλω να τη γλύψω έτσι, να την κάνω. Θα ήθελα να την ξαναπάρω, οπωσδήποτε, δηλαδή δεν μπορούσα να την ξαναπέρνω. Είναι από τα λίγα προϊόντα που στο λέω αυτό, γιατί συνήθως δοκιμάζω άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Η σφριγγυλότητα που έχω δει στο δέρμα μου, η λίανση, η ασπρίλα, έχει ασπρίσει, έχει αλλάξει το δέρμα μου. Δεν ξέρω πάντα πώς φαίνεται από την κάμερα. Πάντως, παιδιά, είναι... Αν πρέπει δηλαδή να πάρεις ένα προϊόν, δώσε να πάρεις αυτό. Αξίζει με κλειστά μάτια. Μου τελειώνει και η Sapphire, που ξέρεις ότι ήταν η κρέμα που πέθαινα για να πάρω. Δηλαδή, με το πήγα και την είδα, ήθελα αυτή να πάρω σαν τρελή. Είναι πολύ ωραία κρέμα. Δεν θα καιγόμουν τώρα να την ξαναπάρω επί τόπου. Θα ήθελα να την ξαναπάρω λίγο αργότερα. Αυτή αν γινότανε θα την έπαιρνα πάλι αύριο. Αλλά λίγο θα κρατηθώ γιατί πήρα άλλα. Πήρα τη βιταμίνη Α που τώρα τη δοκιμάζω και νομίζω ότι μου αρέσει πολύ. Θα σας πω όμως στην πορεία. Θα το δείτε κι εσείς στο δέρμα μου. Και θέλω να σου μιλήσω και για την Gold Elegance. Την οποία την Gold Elegance τη φορώ συνήθως πρωί γιατί βάζω βράδυ τα ρετινοειδή, ας πούμε. Γενικώς είναι μια κρέμα που κινείται πολύ, δηλαδή είναι από τις πιο κινήσιμες, φεύγει πολύ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, δεν μου είχε γεμίσει από την αρχή πολύ το μάτι. Έβλεπα βέβαια τον κόσμο μια τρέλα, μια συρροή για αυτή την κρέμα, μια σύγχυση. Κάτι λέω θα ξέρουν αυτοί οι χριστιανοί. Δεν είχα δώσει σημασία. Τη μύριζα κιόλας, λέω, εντάξει, δεν είναι από τις μυρωδιές όπως τις Brilliant, ας πούμε, που έλεγα, πω Χριστέ μου, αυτή μόνο τη μυρωδιά τη θέλω. Μυρίζει πολύ καφέινη, καφέ, γιατί έχει μέσα καφέινη. Τη βάζω λοιπόν εδώ και λίγες μέρες, αυτό έλεγα στην Ιωάννα στη δουλειά. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Μπορώ δηλαδή τώρα να καταλάβω γιατί ο κόσμος κάνει σαν τρελός για την Gold Elegance. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς την έχει. Είναι ενυδατική, χωρίς να είναι λιπαρή καθόλου, όμως σου αφήνει ενυδάτωση και όχι απλά ενυδάτωση, λάμπει το δέρμα σου. Δεν είναι τυχαίο το ότι η κυρία Δήμητρα την έφτιαξε, νομίζω ήταν στην περίοδο του κορονοϊού, που τα δέρματα είχαν χάσει τη λάμψη, είχαν αποκτήσει μια θαμπάδα από την κλεισούβρα και ήθελε κάτι να δώσει να τα τονώσει. Καφεΐνη, πεπτίδια, τεχνολογίας ντρόν συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει αυτό, γεμίζουν, είναι σαν να μιμείται το μπότοξ αυτό, κάπως έτσι το βλέπω. Γεμίζει λεπτές γραμμές, δίνει σφριγγυλότητα, είναι καταπραϊντική, δίνει λάμψη γενικώς. Είναι από τις κρέμες που τη φοράς και βλέπεις σύντομα διαφορά, βλέπεις αλλαγή στο δέρμα πολύ γρήγορα. Δεν είναι βραδίας καύσης, είναι ταχείας. Έχω ενθουσιαστεί, θα τη συνεχίσω να τη βάζω για να σας πω, αλλά εάν είσαι νέος σε αυτό
την εταιρεία στη Love and Rose και δεν ξέρεις με τι να ξεκινήσεις, εγώ εύκολα σου προτείνω να ξεκινήσεις με αυτό. Είναι κάτι που ταιριάζει σε όλα τα δέρματα, σε όλους τους τύπους και νομίζω θα ενθουσιαστείς. Έχει φαν τρελούς, έχει αιμονικούς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους λες μήπως θες να έρθεις να δούμε και κάτι άλλο. Όχι, σου λέει θα μου δώσεις την Gold Elegant. Τέλος, δεν φέρνω αντιρρήσεις. Άμα το δω τον άλλον ότι δεν θέλει, πάρε την Gold θα του πω. Όταν αυτός είναι έτοιμος θα έρθει να δοκιμάσουμε και το άλλο. Καταλαβαίνεις. Δεν έχω να πω άλλα πολλά. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ποτέ κάποιος από εσάς έχει κάνει μεσοθεραπεία, είτε έτσι όπως εγώ, είτε αν έχει κάνει μεσοθεραπεία σε ειδικό, σε γιατρό. Δεν ξέρω που κάνει μεσοθεραπεία, σε πλαστικούς, σε γιατρούς, δερματολόγους. Είμαι πολύ περίεργη να ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία για να δω πώς θα γίνει το δέρμα μου. Θέλω να σου τονίσω ότι αυτή η διαδικασία όλη δεν πρέπει να γίνεται παραπάνω από 2 φορές τη βδομάδα και βράδυ αποκλειστικά. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε άμεση επαφή με τον ήλιο μετά από αυτό. Πρέπει λοιπόν να γίνει βράδυ, 2 φορές τη βδομάδα και αυτές οι 2 ημέρες της εβδομάδας καλό είναι να μην είναι και κοντά. Δηλαδή το κάνεις Δευτέρα, μετά ξανακάντο Πέμπτη, ξανακάντο Παρασκή. Νιώθω υπέροχα. Το δέρμα μου το νιώθω ενυδατωμένο βαθιά, χαρούμενο. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο από αυτά τα προϊόντα που σου δείξα. Γενικώς με ρωτάς καιρό από αυτά που έχω δοκιμάσει τι με έχει ξετρελάνει. Με έχει ξετρελάνει η Αγγλιακή που δεν την έχω εδώ, στην δείχνω 100 φορές. Με έχει ξετρελάνει η Brilliant. Έχω δηλαδή εφιστική σχέση με την Brilliant. Απορώ τώρα που θα τελειώσει πώς θα ζήσω. Θα την ξαναγοράσω όμως. Δεν είναι και οικονομική. Η αλήθεια να λέγεται. Truth be told. Δεν είναι. Είναι όμως τα σπάει. Με έχει ενθουσιάσει και το σέρουμ του υαλουρονικού. Ξέρεις, έχω δοκιμάσει πολλά υαλουρονικά. Είναι καλό. Θα σου πω σύντομα γι' αυτό. Θέλω λίγο χρόνο. Και έχω πάθει πλάκα. Πλάκα. Με την Gold Elegance. Δεν είναι τόσο η μυρωδιά, για να είμαι ειλικρινής, η μυρωδιά δεν είναι από αυτές που με στέλνει. Η υφή της και αυτό που κάνει στο δέρμα μου, με στέλνει όμως. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Έχω να σας δείξω και αυτά, μια που μιλάμε για skincare, πήρα και αυτά τα σεπτώνατα, hyaluronic acid and pearl, μαντιλάκια, που τα χρησιμοποιώ καμιά φορά, αντί για μισελάρ, όταν μου τελειώνει, για να βγάλω αν έχω βαρύ μακιγιάζ. Αν και με αυτό δεν χρειάζεται. Ό,τι και να έχω, το στέλνει στον αγύριστο. Δεν ξέρω αν τα έχει κάποιος από εσάς, δεν τρελάθηκα. Σαν να είναι λίγο ξηρά, σαν να μην είναι πολύ υγρά, σαν να μην αφαιρούν εύκολα. Δεν τρελάθηκα. Αυτά τα ολίγα και αυτά τα ωραία. Αν έχετε κάτι από αυτά, αν έχετε κάνει μεσοθεραπεία λοιπόν εσείς εντός σπιτιού ή εκτός, θα ήθελα να το ξέρω. Έρχεται πολλοί κόσμος στη δουλειά και γενικώς βλέπω ότι ο κόσμος είναι πολύ εξοικειωμένος πια με όλες τις επεμβάσεις αυτές. Και δεν μιλάω για επέμβαση τώρα, κάνεις πλαστική. Μιλάω για τα μποτοξάκια, τα baby μποτοξάκια, τα νήματα. Μεταξύ μου μιλάνε, μου λένε νήματα, μου λένε. Τι άλλο, πώς μου το πάνε ένα άλλο, να δεις πώς το λένε. Μου λένε κάτι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, ντρέπομαι, τους κοιτάω καλά καλά, λέω συγγνώμη, αλλά δεν. Μερικοί δε επιμένουν ότι έχω κάνει μπότοξ, δεν μπορεί, μου λέει, έχεις κάνει μπότοξ. Λέω, ορκίζομαι, δεν έχω ούτε δει τη βελόνα του μπότοξ. Δεν ξέρω καν τι γίνεται, λέω, όχι. Δεν νιώθω έτοιμη ακόμα να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα παραμείνω σε αυτή τη διαδικασία. Να βάζω καλά κρεμικά προϊόντα, να κάνω καλή δουλειά με αυτούς τους ήπιους τρόπους, τους πιο απλούς. Χάρηκα που τα είπαμε. Θα περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, ξέρετε που θα με βρείτε. Φιλάκια πολλά, περιμένω τα σχόλια και τα νέα σας. Πάω να κοιμηθώ. Καλό βράδυ.